τα παιδιά αυτά σχολιάζανε ένα λόγο τον οποίο είπα ότι δεχόμαστε στην Εκκλησία όλους όπως είναι και με το παντελόνι και με την κοντή φούστα ακόμα και με το σκουλαρίκι. Και είπε ένα παιδί στο άλλο, ρε εσύ, τον Χριστόδουλο τον πάω. Και εγώ απαντάω. Και εγώ σας πάω. Δεν κρίνει ο Θεός τον άνθρωπο από το παντελόνι. Δεν κρίνει ο Θεός το παιδί εάν έχει εδώ πέρα σκουλαρίκι. Έχει καταστεί παροιμιώδης η φράση μου. Ελάτε στην Εκκλησία όπως είσαστε. Δεν την παίρνω πίσω. Υπήρχε κάποτε μία αντίληψη η οποία κυκλοφορούσε στα περιβάλλοντά σας, στα περιβάλλοντα των νέων. Η αντίληψη αυτή έλεγε, αν είσαι χριστιανός είσαι out. Εγώ σας λέω τώρα είστε in. Σήμερα στην Εκκλησία έχουμε και παιδιά από το γυμνάσιο ή από τα γυμνάσια της περιοχής. Είμαι βέβαιος ότι τα παιδιά δεν κατάλαβαν τίποτε από το Ευαγγέλιο που διαβάστηκε πριν από λίγο. Γι' αυτό ας μου επιτρέψετε να διαβάσω το Ευαγγέλιο με δικά μου λόγια για να καταλάβουν κυρίως τα παιδιά τι μας είπε σήμερα ο Ευαγγελιστής. Και αηδημών κτητόρων και ανακαινιστών, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Να είστε βέβαιοι και με αυτοπεποίθηση και με την ευλογία της Εκκλησίας και τη δική μας να πάτε να γράψετε και θα γράψετε καλά. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Αγαπητά μου παιδιά, ήταν για μένα πολύ μεγάλη πρόκληση να πάρω την πρόσκληση του διευθυντού σας, μια που θα βρισκόμουν για μια μέρα στη Θεσσαλονίκη, να έρθω να σας επισκεφτώ και να πω όχι. Δεν μπορούσα να πω όχι. Όταν ήξερα... Το περιθώριο του συνεδρίου που έχουμε εδώ πέρα έκλεψα μισή ώρα για να έρθω κοντά σας. Για να δω τα χαροπά πρόσωπά σας. Για να δω τη ζωντάνια σας. Από τα ναρκωτικά. Θέλουμε μια νεολαία ζωντανή και δυνατή. Είστε ο κορμός της κοινωνίας μας, γιατί ύστερα από 2, 3, 5 χρόνια στα χέρια σας θα είναι οι τύχες αυτής της κοινωνίας. Και είσαστε η μεσαία τάξη, είσαστε οι επαγγελματίες, τα παιδιά που θέλετε να κερδίσετε με την εντυμότητα και με τον υδρότα σας στη ζωή σας. Γι' αυτό και ερχόσαστε εδώ πέρα να μάθετε μια τέχνη, να μάθετε μια τεχνική, να μπορέσετε να σταδιοδρομήσετε μέσα σε αυτό το κόσμο στον οποίο ζούμε. Αλλά αυτός ο κόσμος, παιδιά μου, στον οποίο θα ζήσετε και εσείς και έχετε ήδη αρχίσει να ζείτε και να τον γεύεστε, δεν είναι αγγελικά πλασμένο. Είναι ένας κόσμος με πολλές κακίες. Είναι ένας κόσμος με πολλές αδικίες. Είναι ένας κόσμος που θέλει να εκμεταλλευτεί τον αδύνατο και τον ασθενή. Είναι ένας κόσμος όμως τον οποίο πρέπει να αλλάξουμε. Γιατί αλλιώς... Να έχετε τη φιλοδοξία να αλλάξετε τον κόσμο. Αλλά προσέξτε, θα σας δώσω μια συμβουλή. Ό,τι έγιναν στο διάβα της ιστορίας επαναστάτες για να αλλάξουν τον κόσμο, γιατί όλες οι επαναστάσεις έγιναν κάτω από αυτή τη σημαία, να αλλάξουμε τον κόσμο. Η διαφορά με εμάς είναι ότι αυτοί θέλησαν να αλλάξουν τον κόσμο με το να αλλάξουν όλοι οι άλλοι. Εμείς λέμε, θα αλλάξουμε πρώτα εμείς. Εάν,
αλλάξετε πρώτα εσείς τον εαυτό σας. Να γίνετε πιο έντιμοι, πιο ειλικρινοί, πιο αληθινοί, πιο γνήσιοι, πιο ηθικοί. Αν δεν το κάνετε αυτό, δεν θα αλλάξει τίποτε στον κόσμο. Θα μπείτε κι εσείς μέσα στον κόσμο αυτό και ύστερα από λίγο θα τον